και ο Μπεντόγια με το αριστερό υποψήφιο. Αφήνει τελικά στον Πέτρο η κεφαλιά. Διώχνει ο Ματέους Ταουντούλ στο πρώτο λεπτό, πρώτη ευκαιρία στον αγώνα για τους φιλοξενούμενους. Και άμεσα η επαναληπτική προβολή. Κεφαλιά από τον Παπουλή. Βινίσιους. Βρήκε χώρο εκεί, κινήθηκε. Κάνει μια πάσα δεξιά στον Λόπες. Είναι 4 στο Απόλλωνα στην περιοχή του Ταουντούλ, ο οποίος κάνει και πάλι απόκρουση σε κόρνερ από τον σιούτ του Λόπες στο 4ο λεπτό. Ο Πέδρο κάνει κίνηση μπροστά του. Ο Μπεντόγια έτοιμος να κάνει παράλληλο γύρισμα. Ο Παπουλής προσπαθεί εκεί. Ο Λόπες πίσω και πάλι στον Πέδρο. Η σέντρα φαίνεται καλή. Ο Γκιέ την κεφαλιά έξω. Ντασίλβα. Αριστερά ο Μπεντόγια. Βρήκε τον Παπουλή το shoot goal. 1-0 ο Απόλλωνας με Φώτη Παπουλή στο 25ο λεπτό. Πρώτο γκολ φέτος στο πρωτάθλημα για τον Φώτη Παπουλή. Όλα αυτά τα δούμε τώρα ξανά. Διαγώνια πάσα για τον Μπεντόγια. Έκανε κίνηση ο Γκιέ. Προτίμησε πίσω τον Παπουλή που ήταν αμαρκάριστος. Καθυστέρησαν να πάνε πάνω οι αμυντικοί της ΑΕΣ. Κοιτάξτε, σήκωσε κεφάλι ο Μπεντόγια. Ήταν ιδανικό το κοντρόλ του Φώτη Παπουλή. Με το δεξί του πόδι υποδέχθηκε μπάλα πάρα πολύ σωστά. Δίνει και πάλι στον Ντασίλβα. Κάνει ένα γέμισμα για τον Πέδρο. Ακριβία στο γύρισμα στον Παπουλή. Κάνει το γύρισμα, παρολίγο αυτό γκολ. Μαζεύει ο Ταουντούλ. Δεν πέρασε η παλιά του για τον Λόπες. Και εδώ είχε ευκαιρία η ΑΕΣ να αντεπιτεθεί. Με τον Ντο Σάντος να κάνει μια εξαιρετική πάσα στον Πάγκαλο. Δεν θα ισοφαρίσει ο Πάγκαλος, του λέει όχι ο Βάλες. Σπουδαία απόκρουση και θα προσπαθήσει να κάνει σέντρα. Περιμένει ο Γκιέ πίσω, ο Λόπες δεν μπόρεσε, ο Πέδρο ήταν. Ο Ντασίλβα νέα σέντρα, ο Γκιέ το 2-0. Στο 36ο λεπτό, Γκιέ πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Δεύτερο στο σημερινό αγώνα για τον Απόλλωνα που καθαρίζει. Εδώ ξανά. Σημάδεψε σωστά ο Γκίε αυτή τη φορά. Καρφωτή κεφαλιά. Όλα άρχισαν από τα αριστερά. Δεν μπόρεσε ο Πέτρο. Στρώθηκε η μπάλα στον Ντασίλβα. Λουκούμι η σέντρα. Ακριβία στο κεφάλι του Γκίε Γκίε. Που νικάει τον Ταουντούλ και κάνει το 2-0 στο 36ο λεπτό. Διείσδυση του Ντασίλβα. Κάνει την σέντρα για τον Μπεντόγια που πρόλαβε και έκανε μεγάλη ευκαιρία, δοκάρι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ντασίλβα τη δημιούργησε. Είδατε, κατέβασε. Στυλιανού στον Άλεξ Ντασίλβα. Ανάμεσα από δύο τα κατάφερε, πέρασε. Ντασίλβα, δεν υπάρχει offside. Η πάσα χαμηλή, μεγάλη ευκαιρία χάθηκε από τον Μπεντόγια. Φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Αουρέλιο. Βρήκε τον Πάγκαλο δεξιά, η σέντρα του, η κεφαλιά έξω από τον Αντρέου. 53ο λεπτό. Το κόρνερ εκτελέστηκε, ο Ζίας προσπάθησε εκεί, πέρασε από όλους η μπάλα τελικά. Αφήνει ο Αθανασίου. Παχύπης κάνει το γύρισμα, με τη μία στη γωνία μαζεύει ο Βάλε. Στο ύψος του πέναλτι κεφαλιά του Μαμίδη, εύκολα ο Βάλε. Και γρήγορα με τον Μπεντόγια ο Απόλλωνας στην αντεπίθεση. Μπεντόγια για τον Πίεχ. Μεγάλη απόκρουση του Ταουντούλ. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Ντασίλβα. Το shoot goal. Εκπληκτικό από τον Ντασίλβα. Εξαιρετική αντεπίθεση έβγαλε η ομάδα του Πέδρο Εμμάνουελ. Ο Πίεχ. Μεγάλη απόκρουση από τον Ταουντούλ. Όμως εδώ, από το ύψος της περιοχής, τελικά ήταν ακίνητος εκεί, περίμενε ο Ταουντούλ, σημάδεψε σωστά την δεξιά του γωνία ο Ντασίλβα και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Και ο αμυντικός Φερευθίνη που ήταν εκεί μπροστά του δεν τον έκλεισε. Η Μανώλο Λιδιακέθ με τον βοηθό του τον Αντώνιο Ιτάλκο, προπονητής και βοηθός προπονητής της ΑΕΚ. Ο Πέδρο έχει ευκαιρία να κάνει το 4-0. Του λέει όχι ο Ταουντούλ. Κάνει προσποίηση εδώ και πάσα εκεί που διώχνει ο Μαμίδης. Εκτελεί ο Ρομπέρς. Πίεχ αφήνει στον Πέδρο και κάνει κάθε την κίνηση.
Από μακριά το σούτ διώχνει ο Ταουντούλ και κόρνερ στη συνέχεια. Χάμπος Κυριάκου κάνει αυτό που του είπε ο προπονητής του προηγουμένως. Εδώ δεν υπάρχει offside. Ο Γκίε έστρωσε πίσω στον Παπουλή το πλασέ γκολ. Και αυτό εκπληκτικό από το Φώτη Παπουλή στο 84ο λεπτό. Γκολ αλλά Παπουλή είναι αυτό. Η γνωστή καθιερωμένη του κίνηση. Από κανονική θέση έφυγε ο Γκίε. Την κατάλληλη στιγμή γυρίζει πίσω στον Παπουλή. Σημάδεψε σωστά. Και έκανε το 4-0. Βασιλείου. Καλή σέντρα ο Γκίε. Η κεφαλιά μόλις πάνω από την εστία του Ταουντούλ.